Τι έγινε, Δάφνη? Τρέμω ολόκληρη. Τα νεύρα μου έχουν χτυπήσει κόκκινο. Σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Ήρθα από εδώ γιατί δεν ήθελα να με δει έτσι το παιδί μου. Μιλήσατε με τον Νικόλα? Το πιστεύει, Νόρα. Πιστεύει ακράδαντα ότι τα έχουμε το Λευτέρι. Εμείς αγωνιούσαμε για το μωράκι και εκείνος πιστεύει ότι χαλβάδιαζα μαζί του στο τηλέφωνο. Εσύ δεν τον χαλβάδιαζες? Τώρα τι θέλεις, να αρπάξεις καμιά ανάποδη? Όχι, να χαρίσεις και βαρύ χέρι, άστο. Μην κάνεις πλάκα με τον πόνο μου. Κοντεύω να σκάσω, ρε γαμώτο. Τι σου είπε? Σου είπε ότι το κερατώνεις? Πιστεύει ότι του έλεγα πως τον αγαπάω και πως τον θέλω. Τώρα τον γνώρισα. Ένα μήνα τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Και θα του έλεγα τέτοια πράγματα? Εντάξει, μια κουβέντα είπε. Μην πιάνεσαι τώρα κι εσύ. Όχι, δεν είναι μια κουβέντα. Εκείνος έχει πλέξει ολόκληρο σενάριο στο κεφάλι του. Ποιος? Ο Νικόλας. Ο Νικόλας που του έχω συγχωρέσει τα πάντα, που έχω κάνει τα πάντα για εκείνον. Και εκείνος να μου λέει τέτοια πράγματα. Δάφνη, ηρέμησε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, χωρίζουμε να τελειώνουμε. Καλά, σήμερα είμαστε όλοι φορτισμένοι. Λοιπόν, θα βάλω ένα ποτό να ηρεμήσουμε. Όχι, δεν θέλω να ηρεμήσουμε. Να χωρίσουμε θέλω. Καλά. Και το διαζύγιο τον αναλαμβάνεις εσύ. Καλά, καλά. Να σου πω, πάρε τον πατέρα στο τηλέφωνο να μην ανησυχεί, εντάξει. Θα σου βάλω ένα ποτό να ηρεμήσεις. Α, για να καταλάβω. Τι σου είπε ο Λευτέρης στο τηλέφωνο και εσύ του είπες κι εγώ κι εγώ? Κάτσε ρε Δάφνη, τι φορτώνεις? Έτσι κουβέντα να γίνεται. Για να μην μείνω με την απορία. Σέρα γιατρέ. Το παραδέχτηκε, Λουκά. Δια της πλαγίας οδού φυσικά, έτσι, και χρησιμοποίησε το «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», αλλά το παραδέχτηκε. Τάχει με το Λευτέρι. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα, φεύγεις με την ποδιά και το λεμόνι στο χέρι? Καληνύχτα και σβήσε τα φώτα φεύγοντας. Ποιος φεύγει, ρε? Εγώ είσαι. Το μου είπε η Νόρα, φεύγοντας. Σβήσε τα φώτα και κλείδωσε την πόρτα. Ρε, εδώ σου λέω χωρίζω. Λες κι είμαι κανένας ηλίθιος που θα άφηνα την πόρτα ξεκλείδωτη και τα φώτα αναμένα. Λουκά, χωρίζω, σου λένε. Κι εγώ, όπως βλέπεις, μαγειρεύω. Ναι, αλλά δεν μ' ακούς, στο βρόντο μιλάω. Κάστα κάτω, εδώ που σου μιλάω. Το παραδέχθηκε. Μου το πέταξε με στη μούρη. Τι άκουσες, ρε Νικόλα? Την άκουσες να λέει κι εγώ σ' αγαπάω, Λευτέρη, κι εγώ? Δηλαδή, για να καταλάβω, σου είπε ευχαριστώ που με ενημέρωσες? Ναι. Κι εγώ τον ευχαρίστησα για το ενδιαφέρον του. Μου είπε σε ευχαριστώ, του είπα κι εγώ. Μόνο αυτό? Νόρα. Έπρεπε να το διευκρινίσεις όμως. Δηλαδή του είπε κι εγώ σ' αγαπώ ή κι εγώ σε θέλω? Γιατί άλλο το σ' αγαπώ, άλλο το σε θέλω. Να σου πω, πες με τα νεύρα μου τώρα. Υπάρχει διαφορά, αγόρι μου. Το σ' αγαπώ είναι μια φράση ρομαντική. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει και μια αυταπάτη. Κάτι άπιαστο. Ενώ το σε θέλω είναι χειροπιαστό. Σημαίνει βούρ στον πατσά, κρεβάτι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Του είπε σ' αγαπώ ή σε θέλω. Ιδού το φλέγον ερώτημα. Να σου πω, έχεις βαλθεί να με τρελάνεις απόψε? Να σε βοηθήσω, προσπαθώ, ρε γιατρέ. Μιλάμε για τον ασπασμό των αγγέλων Στάστρα ή για τον ασπασμό του Λευτέρη στη Δάφνη? Σκάσε, σκάσε, κόφτο, Λουκά. Δεν θέλω να ακούσω λέξη παραπάνω. Okay, το φαγητό θα είναι έτοιμο σε λίγο. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο φλέγον ερώτημα. Εμένα η Νόρα με έγραψε και πήγε σπιτάκι της. Η Δάφνη πήγε σπιτάκι της. Ή το γλεντάει με το Λευτέρι? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να με θεωρεί τόσο ξεδιάντροπη? Να γίνεται το χαμός με το μωράκι και εγώ να λέω στον άλλον τον θέλω σαν τρελή? Ούτε στον ίδιο δεν το έχω πει αυτό ποτέ. Όπα, όπα. Για καλό το λες τώρα αυτό? Του το έδειχνα. Μπορεί να μην του το είχα πει, αλλά... Του το έδειχνα με τον τρόπο μου. Καλά, τι κουλά είναι αυτά που μου λες τώρα? Δηλαδή, εγώ που το έχω πει στο Λουκά, τι είμαι, ξεδιάντροπη? Ναι, και εσύ που το είπες και εγώ που δεν το είπα, τα ίδια χαΐρια είδαμε. Πες το ψέματα. Να του λέω εγώ φεύγω, καμία αντίδραση. Να του λέω σβήσε τα φώτα, και αντί να τα σβήσει και να μα βουτήξει, μου λέει εντάξει. Πάει, τελειώσαμε κι εμείς. Ίσως είναι το καλύτερο και για εσάς αυτό. Δεν πας σιγά σιγά να ξεκουραστείς? Έχεις δίκιο, να φεύγω σιγά σιγά.
Και μην πεις τίποτα στον Ηλία. Άστον. Αρκετό πανικό τράβηξε με την απαγωγή, εντάξει. Μην τον επρίξεις με τα δικά σας. Ναι, μην ανησυχείς. Και αύριο θα έχουμε συμβούλιο μόνο για κορίτσια. Θα έρθει και η Εύα. Θα τα βάλουμε κάτω και θα αποφασίσουμε τι θα γίνει. Καληνύχτα. Αμήν. Να χαραμίσει τον ύπνο σου. Ναι, καλά. Μπορώ εγώ τώρα να κοιμηθώ με όλα αυτά στο μυαλό μου. Μακάρι να το έκανες και παλιότερα αυτό. Λίγο λιγότερο να κοιμώσουν, δεν θα έχει εμφανιστεί ο Λευτεράκης. Τι σχέση έχει ο ύπνος τώρα? Έχει, πώς δεν έχει. Αιτία διαζυγίου, ύπνος. Άρα, γιατρέ, νομολογία θα γράψουμε παρέα. Άι, παράτα μας. Άι, παράτα μας. Και έγινε κάτι. Το γλυκό ρεσί, το... Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Έχω περάσει τόσα αυτές τις μέρες, άφησα το παιδί μου στο σπίτι και τρέμω αυτή τη στιγμή που το άφησα μόνο του για να έρθω να ακούσω τι. Ότι εσένα άλλα κατάλαβε ο Νικόλας ότι έλεγες στο τηλέφωνο, αλλά εσύ άλλα έλεγες. Και εσύ άλλα πιστεύεις για τη δίκη και άλλα πιστεύει ο Λουκάς. Και μου καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι χωρίζετε. Πάτε καλά, μωρέ. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο στη ζωή, μην τα απλοποιείς τα πράγματα, Ρέβα. Α, εγώ τα απλοποιώ. Εσείς τα μεγαλοποιείτε! Το ότι μας συμπεριφέρονται έτσι σημαίνει πως υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσά μας. Χάσμα αξιών. Πότε δημιουργήθηκε το χάσμα, βρε Νόρα μου? Από παιδιά γνωρίζεστε. Αυτές είναι σχέσεις ζωής, δεν αλλάζουν, ε. Ο Νικόλας, Δάφνη μου, έσωσε τα παιδιά μας. Και ο Λουκάς πάντα έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους μας. Ναι, η συμπεριφορά του Νικόλα όμως έχει αλλάξει. Μου φέρεται σαν να είμαι τελευταία. Και ο Λουκάς εμένα με θεωρεί ανήθικο άτομο. Δεν αφήνετε τις βλακίες. Εμείς μια ζωή είμαστε ο ένας για τον άλλον. Η εμπιστοσύνη κλονίστηκε τώρα. Έχουμε διαφορετική στάση ζωής. Δεν σας αντέχω άλλο, ε. Σας αγαπάνε, το καταλαβαίνετε. Κάντε ένα βήμα πίσω. Αφήστε τους εγωισμούς. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι τόσο απλό, Εύα. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν το βλέπεις? Η συμπεριφορά και των δυο τους μας προσβάλλει. Ωραία, να τους προσβάλλετε κι εσείς, Δάφνη μου. Αλλά κάντε ένα βήμα πίσω, να σώσετε τη σχέση σας. Και γιατί πρέπει να το κάνουμε εμείς? Ο Νικόλας σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον έδιωξα εγώ από το σπίτι. Ωραία. Και ο Λουκάς τα ίδια. Οκ, okay, θα τα ψάλω και σε αυτούς. Ναι, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Ωραία, παιδιά. Διαλύστε το λοιπόν. Διαλύστε τα όλα. Να διαλύσετε και τη σχέση σας και το γάμο σας και την παρέα μας. Να κάψουμε και το απουσιολόγιο, τα όνειρά μας, τις ευχές μας, τα πάντα. Να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Αυτό θέλετε? Ωραία, αυτό θα κάνω. Κοίτα, αν κάνουν ένα βήμα κι αυτοί, εγώ με μια συγγνώμη του Νικόλα θα το συζητούσα. Μάλιστα. Ξεκινάμε με όρους, λοιπόν. Εγώ δεν θέλω καμία συγγνώμη από τον Λουκά. Α, ναι. Η διαφωνία που βγήκε στην επιφάνεια θα γεννά προστριβές καθημερινά. Να τελειώνει εδώ. Συγγνώμη, εμένα μ' ακούει κανείς που μιλάω τόση ώρα? Κορίτσια, εδώ είναι η ΕΔΕΜ μας. Κι είμαστε όλοι μαζί από παιδιά. Κι εγώ αυτή την παρέα δεν θα την αφήσω να χαθεί έτσι. Πάντα εδώ λύναμε τα προβλήματα μας. Τότε τα καταφέρναμε. Και τώρα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ενώ δεν υπάρχουν περιθώρια να βρούμε μια λύση. Τα περιθώρια υπάρχουν, Νόρα. Ας τα προσπαθήσουμε. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Πες πως χωρίζουμε τα επαγγελματικά. Είναι ανάγκη να διαλύσουμε και τη σχέση μας. Ούτε κι εγώ το θέλω αυτό. Αν δεν είμαστε καλά στη σχέση μας, τι νόημα έχει να συνεργαζόμαστε επαγγελματικά? Σωστά.
Άρα... Ωραία. Εγώ θα έχω το γραφείο και τις υποθέσεις. Εσύ. Και εγώ. Πού θα πας?